Κατά ή μετά από το Άρη. Σε σχέση και κατά με και μετά. Και κατά και μετά. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι ίσως από τις τελευταίες σοβαρές επιπλοκές που υπάρχουν στην διαδερμική αντιμετώπιση της στένωσης της αορτικής βαλβίδας. Ξέρουμε με την πρόοδος τεχνολογίας, την βελτιστοποίηση των μεθόδων έχουν μειωθεί πάρα πολύ, οπότε θα αναφερθώ συνοπτικά στα επόμενα λίγα λεπτά στο μέγεθος του προβλήματος, στους προβλεπτικούς παράγοντες, στο μηχανισμό, ποιο είναι το αποτέλεσμα, καθώς επίσης και πώς, ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε ώστε να αποφύγουμε αυτή την καταστροφική επιπλοκή. Όσον αφορά το μέγεθος του προβλήματος, ξέρουμε ήδη από σειρές παλαιότερων της πρώτης γενιάς διακαθυριακών βαλβίδων. Βλέπουμε αυτή τη σειρά του Ribeiro του 2013 που δημοσιεύθηκε στο Jack Interventions. Υπήρχε μια συνολική συχνότητα 0,35% πιο συχνά η απόφραξη των στεφανίων αγκίων συνέβαινε στους ασθενείς που βάζανε βαλβίδα εκτισόμενη με μπαλόνι σε σχέση με τις αυτοεκτισόμενες βαλβίδες εκείνης της τεχνολογίας. Ωστόσο, υπάρχει και το όψιμο που είναι μετά την αποχώρηση του ασθενούς από το τραπέζι του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, που εδώ, σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ότι η χρήση self-expandable βαλβίδων έχει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο για όψιμη θρόμβωση, για όψιμη αποκλεισμό των στεφανίων αγκιών με διαφορετικό μηχανισμό, για τον οποίο θα μιλήσω επιγραμματικά αργότερα. Και φυσικά, οι ασθενείς που βάζουν valve-in-valve βαλβίδες έχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο, κάτω από 1%, αλλά όπως και να έχει, σε αυτά τα περιστατικά, οι 10 στους 1000 ασθενείς που πρόκειται να κάνουν valve-in-valve παρέμβαση, είναι ενδεχόμενο να έχουν αποκλεισμό των στεφανίων αγκίων. Και εφόσον είναι valve-in-valve, λοιπόν, αυτοί οι ασθενείς που πρόκειται να αποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία για στένωση της βαλβίδας σε σχέση με την ανεπάρκεια, είναι σαφώς πιο συχνό, 3,9-0,8% στην σειρά του DVIR που δημοσιεύθηκε Circulation πριν από μερικά χρόνια. Δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την προσέγγιση, αν είναι διαμοιραία, διακορυφαία ή διαορτική. Και όσον αφορά το θέμα των προβλεπτικών παραγόντων και το θέμα του μηχανισμού, ξέρουμε ήδη εδώ και αρκετά χρόνια ότι η μικρή ανατομία, η χαμηλή έκφυση των στεφανίων αγκίων και η χρήση της balloon expandable βαλβίδας έχει σημαντικά προβλεπτικό ρόλο όσον αφορά το θέμα του αποκλεισμού των στεφανίων αγκίων. Είναι πιο συχνό στις γυναίκες, το 83% σε αυτή τη σειρά των ασθενών που είχαν κάποιο αποκλεισμό στη στεφανία αγκία ήταν οι γυναίκες, που ήταν το 53% στα registries και ήταν 53-42% στην partner B και A. Ενώ φαίνεται πως η ύπαρξη bypass είναι προστατευτικός παράγοντας, το 4,2% των ασθενών με bypass είχαν την απόφραξη των στεφανίων. Το ίδιο ποσοστό ασθενών ήταν 20% στα registries και 43-41% στην partner A και B. Αντίστοιχα, πιο συχνά συμβαίνει στο στέλεχος αριστερής στεφανίας αρτηρίας, πάνω από 80%, και αυτό οφείλεται πιθανότατα στο ότι γενικά το στέλεχος αριστερής στεφανίας αρτηρίας έχει πιο χαμηλή έκφυση σε σχέση με τη δεξιά στεφανία αρτηρία. Και με αυτή τη στατιστική ανάλυση βρέθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν αποκλεισμό στα στεφανία αγκαία είχαν 10,3 χιλιοστά όσον αφορά το θέμα της απόστασης από τον αορτικό δακτύλιο του στομίου του στελέχους και είχαν μικρό κόλπο του Βαλσάλβα, 27,8 χιλιοστά. Όσον αφορά το θέμα της valve-in-valve διακαθυριακής αντικατάστασης, που από μόνο της είναι
προβλεπτικός παράγοντας για τον αποκλεισμό αυτό. Έχουμε παράγοντες που έχουν σχέση με την βαλβίδα αυτή καθ' αυτή. Έχουμε ανατομικούς παράγοντες, καθώς επίσης και παράγοντες που έχουν σχέση με τη διακαθητηριακή αντικατάσταση. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε όταν αλλάζουμε μια βαλβίδα η οποία, μέσα σε μια βιοπροσθετική χειρουργικά, ως επί το πλείστον τοποθετημένη βαλβίδα, αν τα επιτυχές βιοπροσθετικής βαλβίδας είναι έξω ή μέσα από τον γλωβό, έξω ή μέσα από το στέντ της βαλβίδας. Στην περίπτωση που είναι, έξω, που είναι μέσα, όπως η Edwards Paramount, η Hancock Medtronic, η Sorin Soprano, έχουμε μικρότερο κίνδυνο σε σχέση με την περίπτωση που οι πτυχές είναι έξω από τον κλωβό, όπως η Sorin Mitroflow. Είναι μια βαλβίδα η οποία έχει πολύ μεγάλο ρυθμό αποσάθρωσης και είναι μια βαλβίδα η οποία θα πρέπει να την προσέχουμε όταν τη θεραπεύουμε με διακαθητηριακή αντικατάσταση, ειδικά σε περιπτώσεις που είναι μικρή βαλβίδα, ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε μικρή ανατομία και χαμηλή έκφυση των στεφανιαίων αγγείων. Η χαμηλή έκφυση στεφανιαίων αγγείων μαζί με τους μικρούς κόλπους του Βασάλβα, μαζί με τη στενή και χαμηλή κολποσυλλονόδη συμβολή, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί χειρουργείο και έχει γίνει επανεφύτευση των στεφανιών, και αυτοί είναι παράγοντες ανατομικοί οι οποίοι έχουν σχέση με την πρόβλεψη πιθανού αποκλεισμού των στεφανίων αγγείων. Υπάρχουν παράγοντες που έχουν σχέση με την παρέμβαση αυτή που κάνουμε, έχει σχέση με το ύψος της εμφύτευσης των διακαθητηριακών βαλβίδων, όσο γίνονται, ειδικά τελευταία χρόνια, γίνονται όλο και υψηλότερες οι εμφυτεύσεις για να αποφύγουμε τον κίνδυνο εμφύτευσης βηματοδότη. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέχουμε, ειδικά σε ασθενείς με μικρή ανατομία. Σε αυτή την περίπτωση, στο Valvular θα πρέπει να αποφεύγουμε το oversizing για να μην αποθούμε τις πτυχές της χειρουργικά τοποθετημένης βαλβίδας στο στόμιο των στεφανιών. Και επίσης, ενδεχομένως σε αυτή την περίπτωση, σε αρκετές περιπτώσεις και ανάλογα με την ανατομία, ίσως οι επανατοποθετούμενες βαλβίδες έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τις balloon expandable βαλβίδες. Όσον αφορά το μηχανισμό, ένας κοινός μηχανισμός είναι η μετατόπιση του όζου ασβεστίου που υπάρχει συχνά κάτω από το στέλεχος αριστερής στεφανίας αρτηρίας. Και να θυμίσω ότι με την βαλβιδοπλαστική δεν το σπάμε αυτόν τον όζο του ασβεστίου, απλά τον μετακινούμε. Οπότε είναι καλό σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά όταν θεραπεύουμε valve-valve, πολλές φορές να χρειαστεί, εφόσον υπάρχει μεγάλο ασβέστιο, να το βλέπουμε κάνοντας και βαλβιδοπλαστική. Και αυτή η περίπτωση, η παρουσία σημαντικής ασβέστωσης, είναι ένας από τους αναγνωρισμένους ανατομικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστερημένο αποκλεισμό των στεφανιαίων αγγείων, που μπορεί να διαχωριστεί σε πρώιμο, που είναι μετά την αποχώρηση του ασθενούς από το τραπέζι του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, έως 7 μέρες, και του όψιμου, που είναι μετά τις 7 μέρες. Με έναν μέσο όρο και πιο συχνής καταγραφής, λιγότερο από μήνα. Περιπαρεμβατικοί παράγοντες σίγουρα είναι το valve in valve, ενώ υπάρχουν και φαρμακολογικοί παράγοντες που είναι η αντιαιμοπαταλιακή θεραπεία. Όσον αφορά το θέμα της αιτιολογίας στον πρώιμο καθυστερημένο αποκλεισμό των στεφανίων, είναι η συνοχιζόμενη έκπτυξη της βαλβίδας, πιο συχνή στις αυτοεκπτυσσόμενες βαλβίδες, η παρουσία διαχωρισμού και αιματώματος που πολλές φορές δεν το βλέπουμε ή δεν είναι εμφανές ή δεν υπάρχει, γιατί ακόμα δεν έχει μεγαλώσει η βαλβίδα αρκετά. Και όσον αφορά το θέμα στον όψιμο καθυστερημένο αποκλεισμό, η παρουσία θρόμβου, αλλά και η ίνωση και η ενδοθυλιοποίηση που γίνεται ειδικά στο στόμιο του στελέχους, είναι επίσης παράγοντες που έχουν σχέση με την αιτιολογία αυτού του φαινομένου. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα λοιπόν ξέρουμε ότι δεν είναι καλό, εφόσον γίνει ο αποκλεισμός στεφανίων και δεν μπορέσουμε να κάνουμε αγγειοπλαστική.
Είναι κάτι θανατηφόρο. Το 100% των ασθενών σε αυτή τη σειρά του Ribeiro είχαν πεθάνει εφόσον ήταν ανεπιτυχής η αγκιοπλαστική, και αυτό συνέβαινε έναν σε έναν περίπου στους 5 ασθενείς. Και στην περίπτωση του καθυστερημένου αποκλεισμού, αυτό που γίνεται λοιπόν μετά την αποχώρηση του νοσοκομείου, από το μετρονομικό εργαστήριο, που πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, αυτοί οι ασθενείς έχουν ενδονοσοκομιακή θνητότητα 50%. Αυτός είναι ένας αποκλεισμός με Sapien XT, που μπόρεσε και έγινε αγκιοπλαστική και όχι ιδιαίτερα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στο στόμιο, αλλά παρόλα αυτά ο ασθενής επιβίωσε. Καλύτερα λοιπόν αυτό να το θεραπεύουμε, και πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό πράγμα στην πρόληψη είναι η καλή προετοιμασία και η επιμονή στην απεικονιστική προετοιμασία των ασθενών. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο στα παιδιά, πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο ασθενής. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια γυναίκα με σόρυν σοπράνο νούμερο 18, πάρα πολύ μικρή βαλβίδα, μικρότερη από την μικρότερη βαλβίδα που έχουμε, τη Sapien 20, ωστόσο βλέπουμε τα πόδια πολύ μικρά, πολύ μικρή περίμετρος, πολύ μικρή χαμηλή έκφυση, 5 χιλιοστά, αλλά βλέπουμε ικανοποιητικούς κόλπους του Βαλσάλβα. Οπότε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να βάλουμε αυτή τη βαλβίδα, γιατί βλέπουμε ότι η απόσταση μεταξύ της βαλβίδας και του στομίου του στελέχους είναι ικανοποιητική. Αυτό πολύ ωραία το έχει θέσει ο Μπλάνγκε και οι συνεργάτες από την ομάδα του Ντάνι Τβίρ από το Vancouver. Έδειξε ότι έχει σημαντική προβλεπτική ικανότητα αυτή η απόσταση της εικονικά εφυτευμένης βαλβίδας με το στόμιο του Στεφανιέου. Βλέπουμε αν η κόλπη του Βαλσάλβα είναι ικανοποιητική, δεν πρόκειται να έχουμε μεγάλη επιδείνωση στο στόμιο. Αν είναι μικρή, θα έχουμε επιδείνωση. Επίσης, θα πρέπει να θυμόμαστε και το coxiality της βαλβίδας, το alignment. Οπότε, σε αυτή τη βαλβίδα, λοιπόν, είχα μια μικρή βαλβίδα, αλλά με πτυχές οι οποίες ήταν μέσα από τον κλωβό της βαλβίδας, μπορούμε να προχωρήσουμε μια πολύ αργή εμφύτευση 20 δευτερολέπτων και διακορυφαία, και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα όσον αφορά το θέμα της βαλβίδας. Κλείνω με ένα άλλο παράδειγμα, μια κυρία γυναίκα, πάλι 87 χρονών, με χαμηλή ανατομία, με μικρή ανατομία, με χαμηλή έκφυση των Στεφανίων Αγγείων. Βλέπετε, η κόλπη του Βαλσάλβα είναι μικρή, οπότε είναι ασθενής ιδιαιτέρου κινδύνου για αποκλεισμό των Στεφανίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνουμε βαλβιδοπλαστική. Με έγχυση σκιαστικής ουσίας βλέπουμε ότι δεν αποκλείεται το στέλεχος, ωστόσο αποκλείεται η δεξιά στεφανή αρτηρία. Είναι καλά να το προστατεύσουμε, κάνουμε το chimney procedure. Σαν καμινάδα μπαίνει το stent στο στόμιο του Αγίου, το οποίο υποπτευόμαστε πρόκειται να αποκλειστεί. Κατά την εφύτευση της βαλβίδας στα 2/3 κάνουμε την διαστολή του stent, την εφύτευση, και με αποτέλεσμα να διατηρήσουμε ανοιχτό το στεφανίο αγγείο. Κλείνοντας, ο αποκλεισμός στεφανίων αγγείων είναι η τελευταία, ίσως ή τουλάχιστον μια από τις πιο σοβαρές επιπλοκές που έχουν απομείνει στο θέμα της διακαθαρικής αντικατάστασης της ορθικής βαλβίδας. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μικρές ανατομίες, στη χαμηλή έκφυση των στεφανίων αγγείων. Ίσως εδώ θα πρέπει να προσέχουμε ειδικά στη χρήση των balloon expandable βαλβίδων. Εφόσον δούμε μερικό αποκλεισμό, θα πρέπει αμέσως να προχωρήσουμε στην επαναγγείωση. Εφόσον το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, η πιθανότητα επιτυχίας είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο, η κύρια μας μέρημνα θα πρέπει να είναι στο πώς θα αποφύγουμε αυτό το καταστροφικό φαινόμενο, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική ο προεπεμβατικός έλεγχος και επιμονή στην μελέτη, ειδικά της αξονικής τομογραφίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την εξαιρετική παρουσίαση. Σε ένα σαφής αυτεκτισόμενη βαλβίδα σε υψηλού κινδύνου.
αυτοεκπτυσσόμενη βαλβίδα σε υψηλού κινδύνου για απόκτηση. Ναι. Νομίζω πως σε μερικές περιπτώσεις η ύπαρξη μιας βαλβίδας η οποία είναι με balloon expandable μπορεί να οδηγήσει σε, μπορεί να οδηγήσει, ειδικά όταν έχουμε ανατομία, σε αποκλεισμό των στεφανιών. Ο λόγος είναι ότι με το όταν έχουμε μια βαλβίδα η οποία είναι αυτοεκτυσσόμενη και είναι retrievable, μπορούμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε αν θα αποκλειστεί ή όχι και να έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγουμε. Πιο ελεγχόμενο αποτέλεσμα. Yeah. Τώρα μπορεί να συνεχίζοντας να διατείνεται μετά από μια-δύο μέρες να έχει ένα πρόβλημα. Ναι, είναι αυτό το θέμα του όψιμου αποκλεισμού των στεφανιών, το οποίο δεν είναι νέο φαινόμενο, αλλά είναι νέα η παρατήρησή του, υποθέτω. Ωστόσο, είναι κάτι που πρέπει να το παρακολουθούμε και να το ξέρουμε. Εμείς τα τελευταία τρία χρόνια, στα πάνω από 300 περιστατικά που έχουμε κάνει, δεν το έχουμε δει ποτέ, αλλά έχουμε δει θρόμβωση των στεφανιών μέσα στο μοδυναμικό εργαστήριο από πιθανό εμβολισμό θρόμβου από πτυχές βιοπροσθητικής βαλβίδας. Αλλά δεν έχουμε δει τέτοιο φαινόμενο, αλλά είναι κάτι που το προσέχουμε πάρα πολύ και πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη μελέτη της αξονικής. Που το φοβόμαστε. Ερωτήσεις, σχόλια από το ακροατήριο. Κάνω εγώ μια ερώτηση. Σε κάτω από πόσα μιλιμέτρη θα βάλετε οπωσδήποτε, θα κάνετε protection και θα βάλετε στέν στο οστόμιο ή τη δεξιά του στελέχους. Όταν έχουμε χαμηλή ανατομία κάτω από 10 χιλιοστά, εφόσον υπάρχει χαμηλή έκφυση αλλά και μικρή ανατομία, αν η κόλπη του Βαλσάλβα είναι κάτω από 30, θα πρέπει να έχουμε κάποια τύπου προστασία. Στα 8-9 χιλιοστά θα βάλετε πάντα protection. Αν είναι χαμηλή ανατομία, ναι. Αν είναι μικρή ανατομία, ναι. Μερικές φορές χρειάζεται να κάνεις το chimney procedure, μερικές φορές απλά χρειάζεται ένα σύρμα να έχεις πιο εύκολη πρόσβαση στο το protection. Okay. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία μιλία. Ήθελα να σας ρωτήσω για την όψιμη coronary obstruction, το delayed. Λέτε ότι δεν είχατε κάποια περιστατικά στο μεγάλο αριθμό που έχετε τοποθετήσει. Πώς τους παρακολουθείτε, δηλαδή, κάποιους μήνες μετά την επέμβαση, τους συστήνετε κάποια αξονική στεφανιογραφία, τους παρακολουθείτε με invasive αγκιογραφία ή απλώς... Όχι. Ούτως ώστε να μην έχουμε κάποιο όψιμο. Τους παρακολουθούμε κλινικά. Κλινικά μόνο, έτσι. Τους παρακολουθούμε κλινικά, με υπερηχογράφημα. Είναι ένα καταστροφικό φαινόμενο. Δεν νομίζω πως θα μπορέσει να ξεφύγει κανείς από αυτό. Στους ασθενείς που έχουν πεθάνει, δεν μπορεί να το αποκλείσεις. Απάνω σε κάτι το 2015, από τα 80 περιστατικά που είχαμε κάνει, είχαν πεθάνει 3. Δεν ξέρουμε από τι, για ποιο λόγο. Αξονική κάνουμε στους ασθενείς, στους οποίους υποπτευόμαστε, υπάρχει κάποιο τύπου θρόμβωση. Γιατί θα πρέπει τότε σε αυτή τη φάση να δώσουμε αντιθρομβωτική αγωγή. Να αποκλείσουμε την θρόμβωση. Αυτό είναι το θέμα τώρα της επόμενης παρουσίασης που θα έχουμε αμέσως μετά. Okay. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ακώβο. Προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση.